Μήνυμα από την πρεσβεία της Ρουμανίας. Για 30χρονη εγκυμονούσα, η οποία νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ακολουθώντας τη μαρτυρία της νεαρής, έφτασαν στα ίχνη ακόμη ενός κυκλώματος εμπορίας προσώπων. Η μαρτυρία της νεαρής έκανε λόγο για διαμέρισμα στο Στρόβολο, στο οποίο κρατούνταν όμοιροι ακόμη δύο συμπατριώτησές της, ηλικίας 37 και 35 ετών, οι οποίες μάλιστα είχαν ήδη συνάψει εικονικό γάμο με δύο αγνώστων στοιχείων πρόσωπα τα οποία αναζητούνται. Φθάνοντας στο ύποπτο διαμέρισμα, η αστυνομία εντόπισε έναν 21χρονο από την Μπαγκλαντές, μία 38χρονη από την Ρουμανία, καθώς και ακόμη δύο γυναίκες, 31 και 26 ετών από την Ινδία. Συνελήφθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπορία ανηλίκων προσώπων και την τέλεση ή και απόπειρα τέλεσης εικονικών γάμων στην Κύπρο. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα εκτιμάται ότι κρατούσαν τις τρεις γυναίκες από την Ρουμανία παρά τη θέλησή τους, προκειμένου να συνάψουν εικονικούς γάμους έναντι αμοιβής. Έδωσαν γραπτές καταθέσεις και επιπρόσθετα ληφθήκαν κατάθεση από ακόμα μία αναλογική ηλικία 30 χρόνων και συνολικά και τρεις αναγνωρίστηκαν ως θύματα. Εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, εμπορία ενήλικων προσώπων, υποβοήθηση, παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, τέλεσης εικονικού γάμου και απαγωγής. Αδικήματα τα οποία, όπως προκύπτει από τις έρευνες, διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Φεβρουάριο σε Ρουμανία και Κύπρο. Από πλευράς αστυνομίας θα διερευνηθούν πλήρως όλα τα γεγονότα και βεβαίως οι έρευνες θα επεκταθούν και κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή οποιοδήποτε άλλων προσωπών εδώ στην Κύπρο. Και επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο μήνα φαίνεται ότι υπάρχουν συνολικά 4 υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται από την αστυνομία με την εμπλοκή του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων και εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει σύνδεση αυτών των 4 υποθέσεων και εδώ σε ένα άλλο στοιχείο που εξετάζεται είναι η ύπαρξη κυκλώματος όσον αφορά τα θέματα εικονικών γάμων. Οι υπόπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης.